Pod.gr Musicast. Είμαι η Όλγα Λασκαράτου και ακούτε το podcast για τη μουσική μας ζωή. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα Musicast. Σε αυτό το επεισόδιο έχω πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που συναντιέμαι με έναν άνθρωπο που είναι εξαιρετικά σημαντικός για μένα. Και επίτηδες ξεκινάω έτσι, με ένα πιο προσωπικό τόνο, θα πάμε λίγα χρόνια πίσω ή αρκετά χρόνια πίσω. Είμαι 18 χρονών και βρίσκομαι στο ραδιόφωνο. Και εκεί είναι ένας άνθρωπος τον οποίο ακούγα και πριν τα 18 να κάνει εκπομπές, να μαθαίνω ήδη πράγματα από αυτόν καθώς τον άκουγα. Και όταν βρίσκομαι λοιπόν στο χώρο αυτό του ραδιοφώνου είναι ένας από τους ανθρώπους που με συμβούλεψε, έμαθα πάρα πολλά πράγματα και δεν είναι μόνο αυτός, είναι και η γυναίκα του, η οποία και αυτή τότε εργαζόταν εκεί, και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, στην πορεία των χρόνων, έγιναν αυτό που λέμε επαγγελματική μου οικογένεια. Γι' αυτό και λέω ότι είναι τιμή. Διότι είναι πάντα χαρά να βρίσκεις τους ανθρώπους με τους οποίους ποτέ δεν έχεις χαθεί μέσα στα χρόνια και κάθε φορά μοιράζεσαι πράγματα μαζί τους. Αλλά είναι και τιμή όταν αυτή η φιλία είναι σταθερή για σχεδόν 30 χρόνια. Έχω και άλλη μία μικρή χαρά όμως γιατί σήμερα ηχογραφούμε με έναν άνθρωπο που κι αυτός ήταν περίπου από τότε κοντά μας στο πόστο αυτό των ηχογραφήσεων και είναι η Αμαλία η οποία συνήθως μοντάρει τα επεισόδια που ακούτε οπότε είναι σήμερα μαζί μας στην ηχογράφηση και είναι έτσι ιδιαίτερη στιγμή. Ο άνθρωπος λοιπόν για τον οποίο σας μιλάω είναι ο Κώστας Στομαίδης. Καλώς τον ε. Γεια σου Όλγα Λοιπόν θέλω να σου πω ότι παρόλο που έκανα τα πάντα να μην σε κοιτάω Γιατί ξέρω ότι δεν είναι τυπικά, είναι ωραίο όμως να τα λέμε Δεν τα λέμε στο κάθε μέρα μας Αλλά γιατί να μην υπάρχουν έστω στον αέρα καταγεγραμμένα Γιατί τα εννοώ και είναι ουσίας πράγματα και το ξέρεις πιστεύω ε? Από την ώρα που τα νιώθεις καλά κάνεις και τα λες Πραγματικά χαίρομαι και είμαστε εδώ πέρα μαζί γιατί γεννήκαμε φίλοι, γεννήκαμε συνάδελφοι και είναι ωραίο. Είναι μια ανασκόπηση που και εμένα με εντυπωσιάζει όταν γυρνά. Κοίτα να δεις λέω γιατί δεν το κάνουμε καμιά φορά. Η αγάπη είναι μεγάλη και το ξέρεις. Ναι Κώστα μου και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Πραγματικά. Αλλά τόσο κι εγώ. Σε ευχαριστώ. Γιατί δεν ευχαριστώ. τη μια πλευρά μονάχα. Εμείς λοιπόν γνωριστήκαμε μέσα από το ραδιοφωνο mm -hmm. και έχω... Μέσα από τη μουσική γνωριστήκαμε. Ακριβώς. Αλλά στο χώρο εκείνο. Ο mm. χώρο παίζει μεγάλο ρόλο, είναι το σκηνικό. Mm. Σκέψου ένα θεατρικό έργο ή μια κινηματογραφική ταινία χωρί μουσική, κάτι δεν θα σου λείπει. Ναι, <laughs> ε, λοιπόν, ωραίο το σκηνικό. <laughs> Μα έδωσε την πάσα το σκηνικό, αλλά έχουμε κάνει τόσε συζητήσει γύρω από τη μουσική. Mm. Τόσε αναλύσει, τόσε συμφωνίε, τόσε διαφωνίε. Mm. Που όλα αυτά ήταν πάρα πολύ δημιουργικά και εξακολουθούν να είναι δημιουργικά. Mm -hmm. Γιατί αυτή η πορεία δεν έχει τέλο. Δεν έχει τέλο. Γιατί τη μουσική την παντρεύεσαι για πάντα. Έτσι. Την τέχνη την παντρεύεσαι για πάντα, όποια μορφή τέχνη. Απλά εμεί που είμαστε με τη μουσική έχουμε και λίγη τρέλα παραπάνω. Καλέ, έχει και άλλα όμω. Δεν είναι μόνο η μουσική. Η μουσική έχεις και... Είναι και τα άλλα, είναι μουσική. Ναι, τα προσεγγίζει με αυτόν τον τρόπο. Εγώ αναφέρομαι α πούμε και στη μεγάλη σου αγάπη που είναι η φωτογραφία. Μα παράδειγμα. Εκεί δεν είναι ένα πλάνο που θέλει μια μουσικότητα από την πλευρά μου. Mm. Τι εννοώ. Μετά από τόσα χρόνια ενασχόληση με τη φωτογραφία mm. Πάντα σε ένα τεχνικό επίπεδο mm. Αλλά με επαγγελματικό εξοπλισμό mm. Όταν περπατάω στον δρόμο και λοιπά Όλα τα βλέπω σε ένα κάδρο Δεν είναι λίγε οι φορές που έχω στα ακουστικά μουσική Την ώρα που φωτογραφίζω κάτι mm. Ή ακούω μουσική την ώρα που φωτογραφίζω κάτι Είναι συνδεδεμένα όπως και να έχει, αυτός ο τρόπος του να φωτογραφίσει κανείς μία στιγμή, δηλαδή μία λεπτομέρεια από μία ολόκληρη εικόνα που έχει μπροστά του, με έναν τρόπο έρχεται και όταν κάθεσαι να φτιάξεις, να στήσεις όπως λέμε μία εκπομπή, που κάνεις με έναν τρόπο ένα σενάριο, δεν είναι έτσι? Ασφαλώς ένα σενάριο. Θέλω να σου πω ότι για μία ώρα εκπομπή, περίπου τρει ώρες mm. είναι η ενασχόλησή μου. Θα μπορούσε αυτό να έχει γίνει και σε μισή ώρα. Και όχι με κακά αποτελέσματα. Όμω για μένα είναι μια διαδικασία καθημερινή που την έχω ανάγκη. Δηλαδή ξυπνάω, παίρνω το πρωινό μου και ξεκινάω τη μεγάλη ιστορία. Πώ θα ξεκινήσω την εκπομπή. Ε, βέβαια. Η έναρξη θα φέρει το φινάλε ναι. χωρί να το καταλάβω. Είναι όλη η ιστορία η αρχή. Όλη. Γιατί πλέκει ένα σενάριο για τα πρώτα 15 λεπτά, λόγω του ότι ανάλογα με το σταθμό που είσαι και τέταρτο με έχει ένα σήμα. Mm. Ωραία. Άρα έχει τέσσερα κομμάτια, τέσσερα κεφάλαια. Αυτό είναι καλό. Γιατί μετά το πρώτο 15 λεπτό μπορώ να αλλάξω το σκηνικό. Ναι, κάνει εννοητή του Ακριβώ. Είναι μια διαδικασία που το Σαββατοκύριακο μου λείπει. <laughs> δηλαδή, ξυπνάω και κάνω άλλα πράγματα και κάποια στιγμή λέω Αχ, τώρα γιατί να μην έχω. Γιατί ακούω ένα κάτι στο ραδιόφωνο, εντυπωσιάζομαι, Έχω καιρό να τα ακούσω. Α, λέω αυτό, για να το πάω εκεί που το είχα βρει και λοιπά. Ξαφνικά βρίσκομαι σε μία σκέψη εκπομπή yeah. και δεν έχω εκπομπή εκείνη την ημέρα. <laughs> αυτό είναι αλήθεια, ότι σε ακολουθεί μετά. Έτσι, το <laughs> ναι, ναι. Βέβαια. Θα πούμε όμω και για την άλλη σου ιδιότητα, γιατί και αυτή σε ακολουθεί, που είναι πολύ βασική. Δύο βασικά. Και του μουσικού ερμηνευτή, αλλά και του μουσικού Η... δασκάλου. Θα έρθουμε μετά όμω. Η αυτή. πρώτη είναι του μουσικού mm. ερμηνευτή. Και του μουσικού δασκάλου. Αυτό λοιπόν το να βρει το πρώτο κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν είναι το πρώτο κομμάτι. το οποίο Πάντωτε Ένα για θέμα είναι ένα τραγούδι. Δεν ξεκινώ ποτέ με τραγούδι. Μπρα... Ξεκινώ πάντοτε με ένα ορχιστρικό δεν, θέμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό συνοδεύεται συνήθω και από μια εικόνα, δεν είναι έτσι. Ή από μια ιδέα, από μια αίσθηση, από μια κάτι. Από μια εικόνα ή από εικόνε. Για πε δηλαδή με εσύ. Δηλαδή έχει και εικόνε. Ναι. Ένα μουσικό θέμα έχει εικόνε, γιατί δηλαδή έχει και μέρη. Όχι, εγώ λέω για να το βρει το πρώτο. Κοίταξε, επειδή. Μετά θα έρθουν και οι πόλεμοι μέσα στο πέρασμα. Μετά θα κουβαλάω μια δισκοθήκη ολόκληρη. Αλλά από την άλλη έχω και μία τράπεζα με τραγούδια, μία data bank, όπου εκεί μπορεί να πιαστώ από κάτι που έχω καιρό να το ακούσω και να είναι το έναυσμα. Mm. Ψάχνω. Όταν βρίσκω κάτι, αυτό κουβαλάει μία ιστορία πίσω του. Αν δεν την ξέρω, προσπαθώ να μάθω τα πάντα για τη δημιουργία του. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Τα στοιχεία δηλαδή, πότε γράφτηκε, πώς και τι, mm. αλλά και από την άλλη, και μια μουσικολογική ανάλυση αυτού που ακούμε. Όχι εξειδικευμένα πράγματα ο κρατής, δεν οφείλει να γνωρίζει στην ενορχήστρωση τι παίζει το φλάουτο κλπ. Όμως νιώθει την ενορχήστρωση σε ένα μουσικό θέμα ή σε ένα τραγούδι πως συμβαδίζει η ενορχήστρωση ή ένα μέρος της ενορχήστρωση, ή ένα όργανο με τη φωνή. Υπάρχουν τραγούδια που τραγουδάει ο ερμηνευτής και από δίπλα Σχολιάζει τη φωνή. Ο δεύτερο αγωνίστη. Θα σου πω και ναι, ναι. δύο-τρία παραδείγματα. Το ένα είναι πολύ 38. Στο Να Με Θυμάσαι του Σταύρου Ξαρχάκου που mm. τρουνδέει mm. η Μελίνα Μερκούρη, τελειώνοντα τη μουσική τη φράση η Μελίνα, ο Ζαμπέτα mm. σχολιάζει τη φωνή. Στο Just Say I Love Him η Νίνα mm. Σιμών με μια ηλεκτρική κιθάρα από δίπλα και μάλιστα από τι παλιέ που ήταν με σκάφο που mm. είχαν οι τζαζίστε. Θέλω να σου πω υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια και είναι εικόνες. Η ιστορία είναι πόσο πιο απλά πρέπει να περάσεις στον ακροατή αυτά που αισθάνεσαι ή μέρος αυτών που αισθάνεσαι για να μπορέσεις να τον βάλεις στην παρέα σου και να νιώσεις ότι κάνετε μαζί αυτό που κάνετε. Ή να τον κάνεις, να τον οδηγήσεις, δηλαδή να φτιάξει αυτός μια παρέα. Αυτό <laughs> <το> συζητάω, <laughs> μα αυτό είναι παρεδώσε Ναι. Θα πλέξω με νεξέδες και μυρτιές και και κρίνα γελαστά θα πλέξω Θα πλέξω λιακινθούς και άσπρα πιαν τα που τόσο αγαπάει εκείνη. Εκείνο που δεν αντέχω ποτέ στα ραδιόφωνα είναι αρκετοί, θα λέγα και πολλοί από τους παραγωγούς που έχουν το δάχτυλο και σου λένε με λίγα λόγια «Άκου αυτό που θα σου πω, άκου αυτό γιατί εγώ το ξέρω». Ένα δασκαλίστικο στυλ το οποίο το συγχαίνομαι. Αυτό είναι τώρα αντιπαθέ και ε, πώς είναι, να πω ναι, δεν το... λειτουργεί, είναι το... μη αποδοτικό Μα, σε όλα στη ζωή. Έχω ακούσει το καταπληκτικό, τι? Ακούμε δεν θυμάμαι τι ήταν, του Μότσαρτ και λέει στο τρίτο μέρος ο Μότσαρτ κάνει μία αλλίωση. το σι, το κάνει σι, φε, και... Ποιον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Εντάξει, Μωρέ, να πω κάτι όμω. Υπάρχει και αυτό. Εντάξει, είναι λίγο πιο εξειδικευμένο και ενδεχομένω να δώσει έναν ακροατή μια σκέψη να σκεφτεί πάνω εκεί. Και υπάρχει Εντάξει, και συγνώμη, αυτό το. Συγγνώμη, πόσο τα εκατό των ακροατών που σε ακούνε πολύ μικρό γνωρίζουν το τι είναι το συμπεμόλ. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό, μικρο. αλλά από ποιο ραδιόφωνο και πώ είναι το θέμα. Ε, ξέρουμε και οι δυο ποιο ραδιόφωνο είναι. <laughs> Ξέρω, γελάω. Χαμογελάω, αλλά α το αφήσουμε αυτό τώρα και α κρατήσουμε έτσι λίγο την ιδέα να μοιραστεί με εμά, εφόσον το θε, τα ωραία του επαγγελματό μα. Όλα δηλαδή, τα ωραία. Και... Σκεφ... Να πω κάτι. Mm. Αν βγάλουμε έξω τι συνθήκε που διαμορφώνονται σε μερικά ραδιόφωνα, α πούμε, ή σε όλα τα ραδιόφωνα, εκεί είναι θέματα επαγγελματισμού καθημερινότητα. Αυτό που κάνει μέσα στην εκπομπή, που είσαι ελεύθερο, αν σε αφήσουν, είσαι ελεύθερο να κάνει αυτό που κάνει. Αυτό είναι μια στιγμή χαράς και μόνο χαράς. Ναι. Βέβαια. Αυτό που μου αρέσει σε εσένα επίση, τώρα μιλήσω λίγο και ω κοινό. Μια και αναφέρθηκε στου παραγωγού, του αδέλφου μα. Μ' αρέσει που δεν μποστάρει τη φωνή σου. Δηλαδή, Αναι. αναγκαστικά όλα τα επαγγέλματα τα οποία έχουν και μια έκθεση έτσι προ το κοινό κτλ. δημιουργούν εκτάσει ναρκιστικέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό στον παραγωγό εκφωνεί, δεν το καταλαβαίνουμε όταν μποστάρει. Κάνουμε ένα παράδειγμα να καταλάβει ο κόσμο. Πώ θα είναι να κάνουμε τι φωνέ μα ότι είναι ποσταρισμένε. Καλησπέρα. Γεια σου, Αλγα. <σταλεί> το παράκανε στο εσύ, ωραία. Κοίταξε, σε έχω απέναντί μου, έτσι <Κίταξε> μου βγήκε. Υπάρχει ένα στρογγύλεμα. Ξέρει αυτό, έρχομαι πιο κοντά. πολύ καλά, Υπάρχει ένα στρογγύλεμα. Εσύ <σταλείς> είσαι, μιλάμε κανονικότατα. Προσέχουμε τη φωνή. Να σου πω κάτι. Τι ναι. παίζει μεγάλο ρόλο. Mm. Όταν ερμηνεύοντα ένα μουσικό έργο, έχω σταθεί απέναντι σε χιλιάδε ανθρώπου. Είμαι πίσω από ένα μικρόφωνο και αν έχω κατορθώσει να επιζήσω μέσα μου και να μην αρχίσω να πετάω από εδώ και από εκεί με ένα καλάμι των τόσων χειροκροτημάτων από κάτω, mm. ξέρω που πατάω και που πηγαίνω. Τι είμαι τώρα, είμαι μέσα σε ένα στούντιο. Εκτίθεμαι, όπως και στο τραγούδι, εκτίθεμαι. Ε, yeah. Μα ακούει ο κόσμος, ακούει. Είναι ακριβώς μια ίδια διαδικασία και εγώ πουθενά, ποτέ μέχρι τώρα, δεν έχω ξεχωρίσει μια μουσική μου εκπομπή με μια εμφάνισή μου πάνω στη σκηνή. Είτε είναι στο θέατρο, Είτε είναι σε συναυλία. Σε έχει βοηθήσει επομένω, Κώστα, αυτό ο διπλό σου ρόλο έτσι. Ασφαλώ. Κοίταξε να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ναι. Η σχέση μου με το ραδιόφωνο ξεκίνησε φυσιολογικά από τα παιδικά μου χρόνια πριν έρθει ακόμα το pick-up στο σπίτι. Mm. Και βέβαια είχαν έρθει τότε τα transistor. Mm. Έτσι τα λέγανε. Τα μικρά ραδιόφωνα και που ήταν κινητά. Δεν ήταν το μπαούλο με που ναι, να ναι. στη μουσική. Αυτό το είχα συνέχεια στο αυτί μου. Ήταν ένα χρώμα θαλασσί. Όχι πολύ μικρό φορητό αλλά είχε θαλασσί χρώμα, το θύμαμε σαν τώρα. Βραχαία βέβαια και mm. μεσαία τότε και βραχαία όμως. Έκανα συνέχεια ζάπινγκ στο δωμάτιό μου και χωρίς να το καταλάβω όταν άκουγα, μιλάμε για Θεσσαλονίκη, άρα δίπλα η Βουλγαρία, δίπλα η Βόρειο Μακεδονία, η Ιουγκοσλαβία τότε κλπ. Όταν σταματούσα σε κλασική μουσική σε όπερα, δέκα χρονό παιδάκι καθόμουν και άκουγα, με μάγευε. Άρα αυτό ήταν ένα πρώτο μάθημα μουσικής για μένα. Όταν ήρθε μετά το pick-up στο σπίτι, φορητό pick-up με το καπάκι να είναι το ηχείο. Με μπαταρίες παρακαλώ. Ο αδερφός μου, πολύ μεγαλύτερός μου, 8 χρόνια μεγαλύτερός μου, ήταν τότε φοιτητή, εγώ τελειώνα το δημοτικό, αγόραζε δίσκους και τους έφερνε στο σπίτι, τους οποίους τους έχω όλους. Ένας από τους πρώτους δίσκους που είχε έρθει στο σπίτι ήταν ένα από τα 300 πρώτα αντίτυπα που είχαν κυκλοφορήσει το 63-64 του Αξιονεστή. Αυτό το έχω ακόμα, και όχι μόνο αυτό, αλλά το πήγα με ταλαιπωρημένο εξώφυλλο στον Μίκη πριν από μερικά χρόνια, όταν είχαμε μια συναυλία, σε μια πρόβα, και συγκινήθηκε. Φέρτο να στο υπογράψω και μου έβαλε υπογραφή σε αυτόν τον παλαιό δίσκο. Τι θέλω να πω. Το δεύτερο που είχε έρθει, mm. δύο δίσκοι ήταν, που για μένα ήταν μάθημα. Ο ένα ήταν οι 15 σπερινοί του Χατζηδάκη, mm. και ο άλλο ήταν το χαμόγελο τη Τζοκόντα. Στου 15 σπερινού, ο Χατζηδάκη χρησιμοποιεί δύο κιθάρε, κλασικέ, πιάνο, κοντραμπάσο και άρπα. Ένα σύνολο μικρό ακουστικό. Το Τζοκόντα είναι με full ορχήστρα. Εγώ από μικρός το παρατσούκλι μου ήταν ο Και ακόμα το... Και ακόμα. Σφυρίζω όμως σαν μουσικό όργανο. Τώρα τι έκανα. Ακούγοντας τους 15 περινούς, άκουγα ρε παιδί μου τη δεύτερη κιθάρα. σου. έλεγε παπάμ, ταν ταν τα 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 τα, και έκανε η Και την μελωδική γραμμή τη κιθάρας και τη σφύριζα. Εσύ που ξέρει και μουσική, τι μάθημα ήταν αυτό. Αυτό είναι σολφέ. Σουλφέ, δικτέ, τα πάντα. Τα πάντα, ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Σφυρίζοντα, σφυρίζει με διάφραγμα. Mm. Άρα τραγουδούσα με διάφραγμα χωρί να το καταλάβω. Και μάθαινε από τότε τη διαφραγματική αναπνοή. Ακριβώ και τα πάντα. το σκοτινό. Κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει Το ίδιο έκανα και στο χαμόγελο Τζοκόντα και έκανα και ένα άλλο παιχνίδι τελειώνοντα το πρώτο κομμάτι mm. Το αυλάκι του δίσκου, ναι. εγώ σφύριζα στον τόνο του επόμενου. Καταπληκτικό. Είχα... Καλά, έχει το απόλυτο αυτή, πρέπει να σα λοιπόν, πω, ο Κώστα. Όλα αυτά ήταν μια διδαχή και όλα αυτά έχουν σχέση με το ραδιόφωνο και με το χρυσό pick-up, α πούμε, που είναι μέσα στι αναμνήσεις μου. που ήρθαν όλα μαζί και έγιναν ένα κάποια στιγμή στη ε, ζωή βέβαια. σου. Βέβαια, εσύ ξεκίνησε από τη μουσική, έτσι. Δηλαδή, το ραδιόφωνο επαγγελματικά προέκυψε στην πορεία, δεν είναι έτσι. Ναι, το ραδιόφωνο είμαι από το 1984. Mm. Ανελειπώ όμω. Ε, Ανελειπώ, πραγματικά. Έχει ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, όπου είναι χαρακτηριστικέ και ωραίε αναμνήσεις που έχετε και μοιράζεται με την Τάνια, την Τζανακλίδου. Ξεκινήσατε παρεούλα από εκεί. Είμαστε μεδάκια. τυχεροί και οι δύο, γιατί το σχολείο που κάναμε ήταν το παιδικό θέατρο τη Θεσσαλονίκη, τη Μέρη Σοίδου. Η Μέρη Σοήδου ήταν μια καλλιτεχνική περσόνα του Μεσοπολέμου και μετά τον πόλεμο, όπου γινόταν με φράκο Μιμή ψιλοκαπέλο, κομπέρ ήταν. Δηλαδή έκανε ναι. τον εκφωνητή σε όλα τα βαριετέ που γινόταν στο Λευκό Πύργο, που υπήρχε κέντρο μπροστά στο Λευκό Πύργο. Αυτή έκανε λοιπόν αρχέ δεκαετία του 60 ή λίγο πριν, αλλά εγώ μετά ήμουνα, δηλαδή ήμουνα από το 63 και μετά. Έκανε ένα παιδικό θέατρο που παίζανε μονάχα παιδιά, όχι επαγγελματίε ηθοποιοί. Φτάνει να σου πω ότι στα θέατρα που παίζαμε, παίζαμε κάθε Κυριακή πρωί, τα θέατρα ήταν των 600-700 ατόμων. Ήτανε με όρθιους μέσα δεν υπήρχε κάτι άλλο mm. το παιδί, δεν υπήρχε ότι η τηλεόραση που έφερε άλλα μηνύματα και αλλίωσε πολλά πράγματα. Ήτανε το θέατρο. Πήγα εκεί λοιπόν, με πήγε ο θείος της μαμάς μου, το οποίο με είχε σαν παιδί του, δεν είχε παιδιά και είναι αυτός που μου αγόρασε κιθάρα, αυτός που με πήρε από το χέρι και με πήγε στο παιδικό θέατρο και με πήρε αμέσω η και εκεί λοιπόν αμέσω. Γνώρισα τα παιδάκια που είχα εκεί, αλλά στάθηκα στην Τάνια. Η Τάνια στάθηκε σε μένα. Από τότε απέκτησα μια αδερφή η οποία και σήμερα είναι μια ζωή. Μια ζωή και είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη μου. Έτσι <laughs> λοιπόν, <laughs> για να τη <τις> τα λέω. <laughs> Είμαστε αδέρφια, κυριολεκτό. <laughs> ναι, μου. Κι είναι συνήθεια παλιά το Σάββατο στην πόλη. Κάθε κατεργάρι νοικοκύρι στην Το κόβερα δεν ξύλωνε το κλέψιμο ή το ζόρι. Να δίνουνε τη θέση του στη σχολή στην γιορτή. Ανήκει ανυποψία στης τα σπίτια και τους δρόμους, σε έρωτες σε και σε φτυνό αλκοόλ. Πως αύριο είναι εκεί και μια μέρα που σκοτώνει, κανένας δεν το σκέφτεται στης μέθης ρυθμό. Και ξέρεις όσο μεγαλώνουμε το συνέστημα μεγαλώνει και αυτό. Είδες hey, γι' αυτό έκανα τέτοιο πρόλογο και εγώ ξέρετε τι έκανε όταν εγώ έλεγα όλα αυτά τα λόγια εδώ που τα νιώθω γιατί και εγώ τώρα μεγαλώνω σιγά σιγά. Εκτιμώ, α πούμε, τα ζυγιάζω μέσα μου και λέω: Κοιτά, να δει, γυρνά πίσω, λε, έχουμε ζήσει μια ζωή ολόκληρη. Με κορώει, στην αρχή, αλλά τέτοιο είσαι. Αλλά έτσι κάνετε α, α, και μετά. Έτσι είναι η αλήθεια. Δηλαδή, θέλω να πω το παιχνίδι και όπω έχει πρωτοσυστηθεί με τον άλλον, αυτό ακολουθεί σε όλη τη ζωή. Δε με του κοντινού μα, ξαδέρφια, αδέρφια, ξέρω εγώ. Υπάρχει Βέβαια. αυτή η συνθήκη, μεγαλώνει και στο ίδιο. Κάνει το ίδιο. Κάνεις το ίδιο. Το οποίο είναι και πανέμορφο, έτσι. Ξέρεις. Γι' αυτό και νιώθει αν το σπίτι σου με του άλλου. Είμαι ευτυχή που πέρασα τόσο όμορφα παιδικά και εφηβικά χρόνια. Ναι. Πραγματικά ευτυχή. Και όχι μονάχα από την οικογένειά μου, η οποία ήταν συμπαραστάτη πάντα δίπλα μου. Και ο πατέρα μου ήταν ο άνθρωπο που με κρατούσε από το χέρι για να μην ένα παιδάκι 10 χρονών που το χειροκροτάνε, πάρει τα μυαλά του αέρα και γίνει μικρόμέγαλο. μέγαλο. Το, mm. το χρωστάω. Ωστόσο σε στήριζε. Σε... Πολύ. Όταν του είπα, φεύγω από τη Θεσσαλονίκη θα πάω στην Αθήνα να κυνηγήσω την τύχη μου και ναι. τη μουσική που θέλω και όλα αυτά, μου λέει: Με στεναχωρήσει τώρα αυτό το πράγμα. Ήμουν 18χρονο, mm. αλλά αγόρι μου από την ώρα που έχει όνειρο, πήγαινε και να ξέρει ότι δεν είσαι μόνο σου, είμαι δίπλα σου. Αυτά τα λόγια δεν λεγότανε το 1972 1973 ε, Βέβαια. Και είσαι και αυτοδίδακτο. Μέχρι σε ένα σημείο. Σε ένα σημείο, ναι. μέχρι σε ένα σημείο αυτό δεν είναι καλό. Στο αυτοδίδακτο παίρνει τα πράγματα και τα φτάνει μέχρι σε ένα πολύ μικρό σημείο. Mm. Αυτό στάθηκε και λίγο εμπόδιο στο πόσο καλύτερο μουσικό θα μπορούσα να είμαι σήμερα. Γιατί όταν. Πόσο πιο καλό, κάτσε τώρα. Όταν... Όταν... θα σε διακόψω περίμενε, περίμενε, θα σου πω. Όταν ορίμασα και έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω στα οδεία και να μάθω αυτά που έπρεπε να μάθω, είχε περάσει ο καιρό για να γίνω πιανίστα. Και, και χωρί το πιάνο και... δεν πα πουθενά. Ισχύει... Όταν κάνει μια άσκηση αρμονία, σου είναι, δηλαδή, απαραίτητο. Είναι... Ακριβώ. Σου είναι απαραίτητο και όχι μόνο. Το πιάνο είναι ω εργαλείο για να μπορεί να κάνει αυτά που λε στα θεωρητικά και στο κλαβιέ. Στηρίχτηκε όλη η δυτική μουσική. Όμω. Η αρμονία τη. Να πούμε το εξή, ότι στην πορεία άνοιξε βιβλία και Ά, άπειρα. Έτσι. Άπειρα βιβλία. Και μελέτησε πάρα πολύ. Μα ήταν κάποια εποχή, α πούμε, θυμάμαι που είχα ανακατέψει όλη την μουσική τη Λατινική Αμερική. Μετά ο έρωτά μου ήταν η κέλτικη μουσική. Πέρα από αυτό, αυτό έχει να κάνει η λίγο και με του και παραγωγού τη δουλειά. Δεν ναι, μιλάω για αυτό. αυτό μιλάω όπως το έκανα για... Στην αρχή πριν κάνω ραδιόφωνο. Εγώ λέω όμω για τη μελέτη τώρα και την οργάνωση των γνώσεων πάνω σε αυτό που λέγεται αρμονία κτλ. Που mm -hmm. είπες είπε και τα θεωρητικά, τα οποία και το πιάνο που είναι πολύ πολύ απαραίτητο τα για αυτό που κάνει. Το έκανε αυτό, έτσι. Το Στο βαθμό αυτό που το έκανε. Ωστόσο, την ίδια στιγμή σου εμπιστεύονται έργα πάρα πολύ δύσκολα, γιατί αν κάτι χαρακτηρίζει τον Κώστα Θωμαίδη έρμηνευτη, είναι ότι όλοι οι συνθέτε μα. Δηλαδή για τα κεφάλαια της μουσικής μας μιλάμε τώρα, του εμπιστεύτηκαν και του εμπιστεύονται ακόμα έργα τα οποία δεν μπορεί να τα τραγουδήσει εύκολα άλλος. Θα σου πω το εξής. Σε αυτό είχαν ένα μεγάλο δάσκαλο. Δύο δάσκαλους, αλλά ο μεγάλο ο δάσκαλο ήταν ο Θανό ο Μικρούτσικος, mm. ο οποίο με πήρε από το χέρι 21 ετών και μου δίδαξε όσα δεν έμαθα στο οδείο. Αλλά το κυριότερο πράγμα που μου δίδαξε είναι πώ να μπαίνω μέσα σε ένα ποιητικό κείμενο, να μην στέκομαι στο προφανέ, αλλά να μπαίνω βαθιά μέσα στη σκέψη, στα συναισθήματα του ποιητή, έτσι πω τα εκφράζει. Και αυτά να προσπαθώ να τα περάσω από τα δικά μου φίλτρα για να μπορέσω να ερμηνεύσω μουσικά αυτό το έργο. Να κάνουμε μια παύση εδώ, Κώστα, ναι. αν μου επιτρέπει. Επειδή αυτό ξέρει, μπορεί να ακούγεται Αχ, ah, τι ωραία, πάρα πολύ ωραίο. Καταλαβαίνουμε, μπορεί να ακούει κάποιο που δεν γνωρίζει έτσι, από αυτό. Και εγώ θα ήθελα αυτή η σειρά των επεισοδίων και των συζητήσεων να ανοίξει και ένα κύκλο παραπάνω στο κοινό που αγαπάει τη μουσική και δεν ξέρει. Και είναι ωραίο να του δώσουμε έτσι λίγο, ξέρει, κάτι παραπάνω να μάθει και να ενδιαφερθεί να το ψάξει και να το αναζητάει μόνο του μέσω τη ακρόαση πια. Λοιπόν, μα λε τώρα εσύ, ακούω. Καταλαβαίνω ότι ένα άνθρωπο ήρθε και με σκούντιξε να διαβάσω λίγο παραπάνω την ποιήση με μια άλλη ματιά. Αυτό ερμηνευτικά πώ μπορεί να γίνει. Δηλαδή, πε ότι έχουμε ένα γνωστό ποίημα, τραγούδι, μελοποιημένο τραγούδι. Πώ αυτό γίνεται αντιληπτό και πιο εύκολο διακριτό στον ακροατή να καταλάβει αυτό που είπε. Υπάρχουν πολλά στοιχεία. Είναι πολλά τα επίπεδα. Ναι. Όταν φιλτράρει. Ένα ποιητικό κείμενο, γιατί η μελωδία έρχεται αφού το κείμενο υπήρχε, αν είναι ποιητικό. Δηλαδή, αν είναι ποιητή που το έχει γράψει, έτσι, παίρνει ένα συνθέτη και μελοποιεί Γιάννη Ρίτσο. Mm. Άρα το πείμα προϋπήρχε. Το πείμα έχει και σχέση στην γραφή, με την εποχή που γράφτηκε, με το πόσο μπροστά από την εποχή του ήταν ένα ποιητή, με το τι σημεία τονίζει, πού επικεντρώνεται και όλα αυτά. Και έχει και τη δική τη μουσική. Το έχει πλήμα δε, αυτό. έχει ρυθμό. Ο λόγο ε, Ο λόγος έχει ρυθμό. Mm. Ο 15 σύλλαβο έχει ρυθμό. Και είναι στάνταρο ο ρυθμό. Mm. Ο καβάφη δεν έχει μουσικότητα. Mm. Και είναι πολύ δύσκολο στην μελοποίηση. άνα να, ένα ωραίο παράδειγμα. Τα παίρνει όλα αυτά λοιπόν υπόψη και να κάνουμε το παράδειγμα μα πάνω στο επέστρεφε. Το επέστρεφε να σου πω πώ μου βγήκε πάρα πολύ άνετα. Γιατί το επέστρεφε όλη η δουλειά που κάναμε με τον Θάνο το Μικρούτσικο γύρω από τον Καβάφη ήταν για το θεατρικό έργο «Ο γέρος της Αλεξάνδρειας» που έγινε στις Βρυξέλλες από τον Ουβό Τεάτρο Τεμπελζίκ και τον σκηνοθέτη Ανρή Ο Θάνος έκανε τη μελωδία, κάναμε πρόβα εδώ και το στείναμε. Όταν πήγα στις Βρυξέλλες, επειδή όλη η παράσταση ήταν με Βέλγους και Γάλλους ηθοποιούς στα γαλλικά, εκτός από τον πλανόδιο μουσικό που ήμουνα εγώ που γυρνούσα στους δρόμους της Αλεξάνδρειας τραγουδώντας τα βράδια με ένα μαντολίνο στο χέρι. Όταν είδα την πρώτη πρόβα, όταν είδα τον ηθοποιό που ήταν ο ποιητής, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο εύκολα μου βγήκε να εκφράσω το επέστρεφε. Τον Γενάρη του 1904, τη μονοτονία, όλα τα ποιήματα. Πολύ, γιατί είχα μια εικόνα. Μπήκα μέσα στην εικόνα, έγινα μέρος της εικόνας κι εγώ και δεν μπορούσα να έχω μεγάλη διαφορά από τον ηθοποιώ δύο γλώσσες διαφορετικές. Mm. Έπρεπε ο θέατής να βλέπει ένα ενιαίο πράγμα και ας ήταν σε δύο γλώσσες. Το ίδιο έγινε όταν κάναμε τρία χρόνια μετά τη σονάτα του Σελινόφωτος του Ρίτσου. Τι δύσκολο έργο. Στον ίδιο χώρο, με τον ίδιο σκηνοθέτη, με μια συγκλονιστική ηθοποιό. Ερμηνευτικά, συγγνώμη, εννοώ δύσκολο. Και Όχι δύσκολο και Κράτη. τεχνικά δύσκολο. Ναι, ναι αυτό. Εκεί ήταν το δεύτερο, μετά τον Καβάχη, το δεύτερο πολύ μεγάλο βήμα που έκανα με την διδασκαλία του Θάνου. Επί ενάμιση μήνα, νότα νότα δουλεύαμε με τη σώνα του Σελινόφωτος. Ένα έργο μουσικά, είναι μέρη του ποίηματος, μουσικά είναι 13-14 λεπτά πιανοφωνή. Εκεί ήταν λοιπόν μια ηθοποιός, Κορίν Κοτερέη τη λέγανε, από την Ελβετία, γαλλόφωνη, η οποία είχε την ηλικία της ηρωίδας του Ρίτσου, είχε έναν χορευτή που ήταν σαν οπτασία και σε μια γωνιά ήταν ένα πιάνο λευκό, όλα ήταν μαύρα στην mm. ταράτσα της, στο σπίτι της και είχε ένα γυάλινο παραβάν, δηλαδή μέσα στην αριστερή πλευρά της σκηνής, ένας πιανίστας, λευκά ντυμένος και εγώ λευκά ντυμένος και ένα λευκό πιάνο. Mm. Όταν έβλεπα αυτή τη γυναίκα καταλάβαινα σε ποιο μέρος του ποίηματος είναι και το καλό του σκηνοθέτη ήταν ότι όταν έμπαινε ο κόσμος με στο θέατρο με το που άνοιγαν οι πόρτε, άρχιζε ταχεία και ακουγόταν ο Ρίτσο να απαγγέλει τη σωνά του Ελληνόφωτο. Στα ελληνικά. Το οποίο είναι ένα 25 λεπτό, 30 λεπτό. Ναι, και. όταν τέλειωνε ο ρίτσο, ξεκινούσε η παράσταση. Καταπληκτικό. Ναι, γιατί σε έβαζε στο κλίμα. Εκεί είναι είναι η γλώσσα, ο ρυθμό τη γλώσσα, τα χρώματα τη γλώσσα, τα πάντα. Mm. Πόσε φορέ ακούω γαλλόφωνο τραγούδι που δεν ξέρω ούτε μία λέξη γαλλικά, με τραβάει, καταλαβαίνω. Καλά στα Ιταλικά δεν το συζητάω. Εκεί Να. δεν είμαι και αντικειμενικός ε, Και μάλιστα στην προηγούμενη μου ζωή μου και... Ιταλό, αλλά όχι. Περίμενε, βάζω και όρια. Τι. Από Νάπολη και κάτω. Από Νάπολη, Νάπολη και πάνω και κάτω. δεν με ενδιαφέρει. <laughs> από Νάπολη και κάτω. Τσιτσιλιάνος με σιγουριά. Σίγουρα, σίγουρα Κώστα. Έχει αυτό το μπρίο. Καλά. Πέρα από όμω το, το, το τοποθέτηση εκεί, γιατί καταλαβαίνω και τι αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Το μπελκάντο το έχει εσύ, έτσι κι αλλιώ. Με μπελκάντο είμαι, βέβαια. Μπελκάντο. Είναι τενόρο μπελκάντο. Ναι. Το έχω πάρα πολύ γιατί είμαι λάτρη τη μελωδία. Φεγγάρι μεθυσμένο, φεγγάρι ερωτευμένο κι η καρδιά μου με ένα καράβι για λάτρης της μελωδίας και βέβαια θα ακούσω κάτι το οποίο σπάει τη μελωδία και λοιπά. Δεν στέκομαι σε παρελθόντα χρόνια. Αλλά νομίζω πως το Μπελκάντο φέρνει έναν ρομαντισμό στη μουσική και στη μελωδία ή δεν προδίδει τουλάχιστον το ρομαντισμό. ή mm. Είμαι από τη φύση μου ρομαντικός και ζω πολλές φορές καταστάσεις μέσα σε μια δική μου γυάλα αλλά πες μου έναν άνθρωπο που δεν το κάνει κάτι τέτοιο. Χρειάζεται αυτό. Να μπαίνει στο νερό και να βγει. Κάποιε στιγμέ όμω χάνει το τιμόνι και. Να σου πω, πεθατάς. αυτό είναι και το ωραίο στη ζωή. Αλλά Δε... θα... υπάρχει πτώση μετά όμω. Πρέπει να προσγειωθεί. Δεν χρειάζεται. Μετά είναι σαν τραμπολίνο τα πράγματα. Πα και έρχεσαι. <laughs> Γι' αυτό και εγώ θα ξαναπάω στου μεγάλου συνθέτε και θα μείνουμε λίγο ακόμα στο Θάνο, αν θέλει και εσύ. Και στον Θάνο και στο Μίκη. Θα γιατί περά... για αυτό ένα πολύ, πάμε. πολύ σημαντικό του έργο. Ναι, εννοείται και θα πάμε εκεί. Οπότε όμω ο Θάνο, επειδή αισθάνομαι ότι. Στο έργο του έχει και αυτό που λέμε μαθηματικό τρόπο σκέψη, τον περίφημο αυτό τρόπο, και όχι μόνο. Και στο πιάνο. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε κι εσεί, ο καθένα συνθέτη έχει τον δικό του τρόπο που παίζει στο πιάνο. Και οι περισσότεροι συνθέτε μα γράφουν εκεί. Αφήστε του τραγουδοποιού, είναι κυρίω άλλη ιστορία και παίζουν πάνω στην κιθάρα γράφουν. Αλλά οι συνθέτε μα γράφουν εκεί. Ο Θάνο λοιπόν έχει ένα κρουστό τρόπο παίξιματο, mm -hmm. το οποίο είναι λίγο κόντρα σχεδόν με τον Μπερκάντο. Και η κλασική με ή χωρί εισαγωγικά δεν μπορούν αυτό το παίξιμο. Mm. Γιατί έχουν συνηθίσει να παίζουν. Γι' αυτό σου λέω: Έρχεται κόντρα, ναι, με τον Μπελκάντο. Οπότε εκεί σε γύωνε ναι, ο Θάνο, εκεί θέλω να έρθω. Ναι. Ο Θάνο μου δίδαξε πολλά, επειδή σε πάρα πολλά του τραγούδια έχει πολλού ρυθμού μέσα σε ένα τραγούδι. Έχει την πολυρυθμία, mm. που δεν είναι και ακριβώ σωστή η λέξη, αλλά τέλο πάντων να το πούμε για να συνεννοούμαστε, η πολυρυθμία. Α πούμε, όταν τραγούδισα τη σπουδή στα ποίηματα του Μαγιακόφσκι, αν δει την παρτιτούρα, κάθε ένα ή δύο μέτρα αλλάζει ρυθμό. Αυτό ήταν... Και ο Μίκης το κάνει αυτό, αλλά δεν το θάνο... Ο Μίκης το έκανε στην κατάσταση πολιορκίας που είχα την τιμή να τραγουδήσω και ευτυχώς ηχογραφήθηκε σε δίσκο με εγώ και η Μαρία Φαραντούρη και διεύθυνση Συμφωνικής Ορχήστρας ο Μίκης και είναι ένας σταθμός για την μέχρι τώρα πορεία μου. Διδάχθηκα πάρα πολλά από το Μίκη μέσα από συζητήσει. Ταξιδέψαμε Αυστραλία, Ευρώπη και ένα μεγάλο ταξίδι στο Σαντιάγο στη Χιλή mm. για το Κάντο Χενεράλ που πρωτοπέχτηκε το 1993 όταν έπεσε ο Πινοσέτα έξι μήνες μετά πρωτοπέχτηκε στη Χιλή και τον αποθεώσανε. Λοιπόν, οι συζητήσεις μου ήταν πάρα πολλές ήταν ένας πολύ καταρτισμένος μουσικά άνθρωπος. Ήξερε πάρα πολύ μουσική. Πρόσεξε, αν δεν έχεις ανοιχτά μάτια, ανοιχτά αυτιά και την καρδιά σου ανοιχτή όταν έχεις αυτούς τους ανθρώπους απέναντί σου. Ναι. Να σου πω ένα άλλο που μου συνέβη που και αυτό ήταν διδασκαλία για μένα. Την πρώτη φορά πριν φύγουμε για Βρυξέλλες είχαμε έτοιμη τη σονάτα από εδώ με το Θάνο ήταν μια εκδήλωση για τον Γιάννη Ρίτσο και ήταν από κάτω ο Ρίτσος. Και όταν του τραγούδισα πρώτη φορά κιόλα. έτρεμα Ήρθε μετά με μια ανοιχτή αγκαλιά, γνώρισα το Ρίτσο και πήγαιναν στο σπίτι του πάρα πολλές φορές και καθόμασταν και μιλούσαμε. Μιλούσαμε, είπα. Τι μιλούσαμε. Όταν έχει το ρίτσο απέναντί σου δεν μιλά. Ακού. Ε, Ήταν ο πιο ευγενή και ο πιο γλυκό άνθρωπο που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Και μου είπε δύο-τρία πράγματα τα οποία για μένα είναι Ευαγγέλιο. Κώστα, εάν σου ζητούσα να μοιραστεί λίγο ερμηνευτικά, <σομίως> να μα τραγουδήσει κάτι από τη σονάτα, λίγο, λίγο. Θα σου κάνω τη χάρη. Σου ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Αφήσε με να έρθω. Μαζί σου. Άφησε με να έρθω. Μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δε θα φαίνεται που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Είναι καλό το φεγγάρι. Δε θα φαίνεται που ασπρίσαν τα μαλλιά μου τη φεγγάρι απόψε. Τι όμορφο. Ναι, βέβαια δεν είναι στον τόνο, το είπα ψιθυριστά. Αυτό είναι πολύ πιο τενορίστικο, αλλά χωρίς να χάνει όμως... Και αυτό είναι το, το γλυκά που χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλά. Αυτά τα φραζαρίσματα λοιπόν... Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα πει κανείς την πρώτη του φράση. Πώς το σκέφτεσαι, το έχεις πρώτα στο νου. Λες θα ξεκινήσω έτσι πιάνω, σιγά σιγά Να σου σιγά, πω κάτι, ε, όταν έχεις ένα ποίημα, το έχεις διαβάσει, mm. το έχεις ξαναδιαβάσει, το έχεις ακούσει, το έχεις μέσα σου, το εμπεριέχει. Δεν θέλει τίποτα, να αφήσει ελεύθερο τον εαυτό σου και αυτά υπάρχουν μέσα. Οι αισθήσει όλες, ε. Θα βγουν. Υπάρχουν. Μην ξεχνάμε ότι είναι από τα σημαντικότερα ποίηματα του 20ου αιώνα κατά τον Λουί Αραγκόν. Mm το θαύμα του ερωτικού λόγου η σονάδα του Σελινόφωτος Ε τούτο, το, το, εδώ που θέλεις να αγοράσει. με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει κι όλοι το ξέρουν πως αυτοί που κάποια φορά το είχαν Καθένας κάποιον άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει Με το Μίκη Ίσως απέκτησε και παραπάνω στην ερμηνεία σου, πώ να πω, δυναμισμό. Δηλαδή, Όχι, ο δυναμισμό υπήρχε έχεις... και με το Θάνο, υπάρχει... Υπάρχει, δηλαδή. αλλά τα έργα αυτά, κατάσταση, πολιορκίε, όλα αυτά. Κοιτάξτε, μπορούμε... Νίκη. Να... Τραγούδισα καταρχήν έργα ολοκληρωμένα του Μίκη που έχω τραγουδήσει μαζί του. Είναι Ο Ένα Όμηρο, mm -hmm. που έχει πολλά λυρικά μέρη. Το mm -hmm. άνοιξε λίγο το παράθυρο mm -hmm. το Σεπτέμβριο, θυμάμαι. Τραγούδισα τα λυρικά του Λιβαδίτη, είπαμε mm -hmm. ένα έργο άγνωστο του Μίκη είναι ο επιζών του Τάκη Νόπουλου πίση, το οποίο όμω έχει ένα επικό χαρακτήρα. Η κατάσταση πολιορκία δεν είναι μονάχα επικό. Mm. Ίσα ίσα είναι ένα συγκλονιστικό ποίημα τη Ρένα Χατζηδάκη. Είχε υπογράψει τότε στη δικτατορία του στίχου τη Σαν Μαρίνα. Η Ρένα Χατζηδάκη ήταν η κόρη τη Λιζογράφου. Δεν ξανάγραψε τίποτα. Μόνο αυτό. Το δεύτερο μέρο είναι λυρικότατο. Η στίχη δε που έχει γράψει είναι πραγματικά ερωτική και άκρος πολιτική. Άκρο πολιτική, αλλά λυρική. Αν μελετήσει κάποιο το ποίημα αυτό, που είναι ποταμό ποίημα τη Ρένα Χατζηδάκη, ειλικρινά είναι τόσο σημερινό. Mm. Τόσο σημερινό και έχει γραφτεί τη δεκαετία του 60. Είναι χαρακτηριστική ρυθμή του Μίκη όμω, ε. Ναι. Δηλαδή, ακούσει ένα ρυθμό και λε, αυτό είναι Μίκη Θεοδωράκης Ναι. Σε αυτό, γιατί η πολυρυθμία είναι λίγο πιο μπροστά ο Θάνος. Mm. Λίγο, γιατί ασχολήθηκε πιο πολύ mm. και βέβαια η Μίκης Και τα ποίηματα που διάλεξε μετά ο Θάνο ήταν και πιο σύγχρονη ποιήση, α πούμε, και μεταφρασμένη, ξέρει τα ξένα που πήρε. Να σου πω κάτι. Οδήγησαν... δει τώρα κάτι. Θα σου πω δύο-τρία σημεία με το Μίκη ναι. που μου έχουν χαραχθεί πάρα πολύ μέσα μου. Ετοιμάσαμε την κατάσταση πολιορκία για να την παρουσιάσουμε πρώτη φορά την τραγούδισσα στη Μελβούρνη. Mm. Εδώ δεν κάναμε καμιά πρόβα. Είχε γίνει η ενορχήστρωση για συμφωνική ορχήστρα όπου πηγαίνοντα μια εβδομάδα νωρίτερα στην Μελβούρνη, η συμφωνική ορχήστρα εκεί ήταν με ανθρώπου που ζουν στην Αυστραλία. Γιατί σε συναυλίε του Μίκη πολλέ φορέ είναι πλειοψηφία ή ξένοι. Και είχε πολλά προβλήματα η ενορχήστρωση που δεν του άρεσαν και καθόταν στο ξενοδοχείο και διόρθωνε τι παρτιτούρε. Και δεν μα έδωσε σημασία. Η Μαρία το είχε ξανατραγουδήσει. Εγώ θα το τραγουδούσα πρώτη φορά. Και φτάνει η Τζενεράλε, το χάζω τραγουδάμε λίγο και του λέω: κυρία Μίκη, τι κάνουμε, αισθάνομαι μεγάλη ανασφάλεια. Και μου λέει το εξή: Μην στεναχωριέσαι καθόλου. Θα με κοιτά στα μάτια και μην φοβάσαι τίποτα. Και λέω από μέσα μου: Μα τι μου λέει τώρα. Υπάρχει περίπτωση αυτό το σταυρόλεξο ρυθμικά. Είχα την παρτιτούρα μπροστά μου, αλλιώ και τώρα δεν μπορώ να το τραγουδήσω χωρί παρτιτούρα. Ναι. Και εκεί έγινε ένα θαύμα. Έβλεπα την παρτιτούρα και τη σκιά του έτσι λίγο με το άλλο μάτι έβλεπα. Έγινε το μαγικό με το πρόσωπό του, με την έκφρασή του, χιλιοστά του δευτερολέπτου πριν μου έδινε πώ πρέπει να το πω. Και κατέρευσα στο φινάλε δηλαδή έτρεμα. Ήταν κάτι σαν μεταφυσικό. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Γυρνάω πολλά χρόνια πίσω, το 63-64. Mm. Είμαι 10 χρονό παιδάκι mm. και στο θέατρο που παίζαμε, ήταν το θέατρο Παλά, του παιδικό θέατρο, που ήταν απέναντι από το, το Λευκό Πύργο. Μία Δευτέρα λοιπόν θα έρχονταν ο Μίκη για μια συναυλία με τον τη και τη Μαρία Φαραντούρη και την ορχήστρα του και η τεχνική του θεάτρου τους παρακάλεσα και με βάλανε τα πλάγια μέσα. Και είμαι έτσι πως είναι το πάλκο, κολλητά στο πάλκο αριστερά, γιατί μέσα γινόταν σκοτωμός, καθόταν κάτω ο κόσμος, δεν είχε που να μπει. Και από κάτω προς τα πάνω έβλεπα τον αετό να ανοίγει τα φτερά του και να διευθύνει. Είχα τρελαθεί, κρατούσα στο χέρι μου ένα περιοδικό που λεγόταν τότε το ελληνικό τραγούδι και είχε εξώφυλλο τον Έλβε Presley με ένα κόκκινο που κάμισε, το θυμάμαι σαν τώρα, <laughs> και σαλώνει <laughs> την παρτιτούρα από <laughs> το στρώμα στο στρώμα σου για δυο. <laughs> λοιπόν, και κοιτούσα τον Μίκη, κοιτούσα τον πυθικό τη, κοιτούσα τη φαραντούρη και με το παιδικό μου μυαλό έκανα την εξή σκέψη. Γιατί να μην είμαι μεγάλο τώρα, να είμαι ανάμεσά του και να με διευθύνει ο Μίκη. Και συμβαίνει αυτό στη Μελβούρνη. Και τελειώνοντα, Έχω δακρύσει, αφού ήμουν και πια ήρεμο ότι πήγε καλά. Και πάω λοιπόν, καθόταν στο καμαρίνι μέσα ο Μίκης του λέω: Θέλω να σα φιλήσω και έχω το λόγο μου. Ο Μίκης δεν του άρεσε να τον αγγίζουνε. Τα χασε, μου λέει: Ναι, τα πήγε πολύ καλά. Λέω: Όχι, έχω το λόγο μου. Τον αγκαλιάζω, του και του λέω αυτή την ιστορία. Και συγκινήθηκε, μου λέει: Είχε εκεί δίπλα ένα πρόγραμμα. Βιβλιαράκι το πρόγραμμα, μου λέει: Πιά το πρόγραμμα. Και μου έκανε μια αφιέρωση συγκινούμε ακόμα, τη βλέπω. Πώς και. βρεθήκατε με το Μίκη. Δεν μου αρέσει καθόλου να απευθύνομαι στους μύθους μας και στους μεγάλους μας με τα μικρά του ονόματα, αλλά με αυτή την περίπτωση, είναι, αυτού είναι συνθέτη, καταλα... αυτό αυτού του συνθέτου. Είναι η που Δεν τον άνθρωπο. μπορώ. Δηλαδή το λέω Ακριβώς. ότι είναι ο Μίκης όλων μα αυτό που Ακριβώς. είναι η Ακρόπολη, παιδιά. Πώ να το πω αλλιώ. Το 1986 τον Φλεβάρι, θα πήγαινα σε ένα διεθνές φεστιβάλ στο Ανατολικό Βερολίνο που γινόταν με συμμετοχή 56-57 μουσικών από όλο τον κόσμο. Όχι διαγωνιστικό, mm. δεν ήταν διαγωνιστικό, παρουσίαζε δουλειά ολόκληρη. Και εγώ έφτιαξα ένα πρόγραμμα που ήταν ο Επιζών, ήταν η Σονά του Ελληνόφωτο, η Σπουδή στα Πείματα του Μαγιακόφσκι και μία σειρά από 10 τραγούδια ελληνικά. Ζήτησα δε και μου δώσανε από την Συμφωνική του Ανατολικού Βερολίνου γύρω στα 6 την και είχα μερικούς πολύ σπουδαίους μουσικούς μαζί μου ήταν ο Τάκης ο στο πιάνο ο Ντέιβιντ Λίντς σαξόφωνο ο Φλάουτο ο Νίκος ο Τουλιάτος ντραμς τέλος πάντων κάναμε μια εβδομάδα πρόβες εκεί πήγα λοιπόν ήθελα να ζητήσω την άδεια του Μίκη Θεοδωράκη για να ερμηνεύσω αυτό το έργο του Mm. Και έγραφε τότε έναν δίσκο σε ένα στούντιο με τη Μαρία Τη Δημητριάδη, το Μήπω Ζούμε σε άλλη χώρα του Μάνου Ελευθερίου η Στίχη, και μου λέει: Έλα, στο στούντιο. Πάω στο στούντιο, περίμενα να τελειώσουν λίγο το session που είχαν. Μετά τον γνώρισα, χαίρομαι πάρα πολύ. Λέει: Τι θέλει, του λέω: Θέλω να σα ζητήσω την άδεια, είμαι καλεσμένο εκεί και λοιπά. Και τα χάνει, μου λέει: Μου ζητά την άδεια να τραγουδήσει. Ναι. Δεν μου έχει ξανασυμβεί, κανένα δεν μου ζητάει την άδεια. Και βέβαια, με τι ενορχίστρωση. Αυτό το έργο το είχε ενορχιστρώσει ο Θάνο και είχε παρτιτούρε με τα πνευστά. Γιατί το αγαπούσε. Θα υπόψη ο Θάνο ήταν φανατικό θαυμαστή του Μίκη Θεοδωράκη. Αλλά θα μου φέρει να τα ακούσω. Από τότε ξεκινήσαμε. Ναι. Πριν από ένα χρόνο, πέρυσι το καλοκαίρι δηλαδή, μου είπε ένα γνωστό του ότι σε μια κοινή παρέα που είχαν μπροστά είχε εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για την ερμηνεία μου στο εγκατάσταση πολιορκία. Και συγκινήθηκα φάνταστα. Αφάνταστα συγκινήθηκα γιατί είχε φύγει ο Μίκης ήδη. Που δεν φεύγει ο Μίκη από μέσα μα. Ναι. Ένα κομμάτι τη Ελλάδα. Είναι σύμβολο πια. Είμαστε τυχεροί γιατί στη γενιά του και στην προηγούμενη γενιά του 30 έχουμε πολλά σύμβολα. Ειδικά στην ποιήση. Κώστα, τι είναι αυτό. Γιατί πέρα από το Θάνο και από το Μίκη Θεοδωράκη. Υπάρχουν κατά καιρού και περιπτώσει άλλων παραστάσεων, θεματικών κτλ. που έχουν απαιτήσει τα έργα αυτά. Τι πιστεύει ότι είναι αυτό που λένε, Θα πάρουμε τον Κώστα Θωμαίδη το που είναι εγγύηση. Ξέρουμε ότι θα απογειωθεί με αυτό. Ιδιαίτερα δηλαδή, ξέρουμε ότι θα. Αυτό και πρέπει να σου πω ότι σε παραστάσει που είναι μεγάλο ο σου με πολλού ερμηνευτέ κτλ. Και, τα λοιπά, και έρχονται και πολύ μεγάλο ονόματα. Πάντα θα πούνε. Τι καλό σου, τι ωραία σκηνοθεσία, τι ωραίο ο Τάδε ή η Τάδε. Αλλά ο Κώστας Θωμαίδη, μα τι κάνει αυτό ο άνθρωπο. Τι κάνει. Κοίταξε, θα σου πω ότι το μεγάλο μου σχολείο σε σχέση με την ερμηνεία ήταν το παιδικό θέατρο. Έμαθα να εκφράζομαι θεατρικά. Έτσι λοιπόν, πολύ φυσιολογικά βρέθηκα στο σανίδι του θέατρου σε πάρα πολλέ παραστάσει. Ναι. Είχα την τύχη να είμαι κορυφαίο χορού στην Επίδαυρο και στο Ηρόδιο με τον Σπύρο Ευαγγελάτο. Τέσσερι παραγωγέ διαφορετικέ στι Βρυξέλλε και σε Ελλάδα με τον Βοτεάτ Ντεμπελζίκ. Άπειρε παραστάσει με τον Θέμη Μουμουλίδη σκηνοθέτη και με τον Θανάση τον Παπαγεωργίου και όλα αυτά. Ο Θάνο έλεγε ότι ανήκω σε έναν ενδιάμεσο χώρο λόγω κατασκευή φωνή και λόγω του τρόπου. Ο ενδιάμεσο χώρο είναι αυτό που ο πατάει με το ένα πόδι στην λεγόμενη κλασική μουσική και το άλλο πόδι στο λαϊκό τραγούδι με την ευρεία έννοια τη λέξη. Γιατί συνήθω όταν λέμε λαϊκό εννοούμε μονάχα μπουζούκι. Mm. Δεν είναι έτσι. Σούμε, όλα αυτά που είχε κάνει ο Μάνο Χατζηδάκη με τον κύκλο με την Κιμολία, τον κύκλο του Σιενέ, με τον Μούτσιο, ήταν αυτό ο ενδιάμεσο χώρο. Mm. Εγώ έχω κάνει με τον Θάνο τον Μικρούτσικο τα πείματα του Χριστόφορου Λιοντάκη, Πιανοφωνή Έχω κάνει τη Σωνά του Ελληνόφωτο που είναι τέτοια mm. έργα. Mm. Ο Καβάφη. Απελπισμένε νύχτε του Γενάρη αυτού σαν φεύγει οπτασία και μ' αφήνει μόνο πως φεύγει και διαλύεται βιαστική Με βοήθησε πάρα πολύ όλη αυτή η πορεία μου από παιδί από το σανίδι του θέατρου Αν προσέξεις τα ίδια χαρακτηριστικά έχει και η Τάνια έτσι mm. μαζί τα διδαχθήκαμε και για ένα πράγμα που είμαστε περήφανοι και οι δυο είναι ότι μιλάμε καθαρά. Γιατί μα κάνανε μαθήματα ορθοφωνία 10 χρονών και 11 χρονών. Μιλάμε καθαρά. Πολύ νωρί τα ε, μάθατε ε, και από πο, πολύ νωρί ήξερε ναι. τι θα κάνει επίση. Δηλαδή, ε, ε, σε αυτό είμαι πολύ τυχερό. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου ότι θα έκανα κάποια άλλη δουλειά. Αν έκανα κάποια άλλη δουλειά, θα είχα μαραζώσει. Πάντω, Κώστα, πέρα από τι μεγάλε αυτέ στιγμέ, τι συναυλίε, τι συναντήσει σου με το τραγούδι μα, με τα κεφάλαια, τα τεράστια του τραγουδιού μα το ραδιόφωνο μας, mm. <laughs> λέω πια, δεν το άφησες ποτέ. Είναι η συνέχεια της μουσικής μου δουλειάς. Δηλαδή, έχω μια συναυλία, γεμίζω τις μπαταρίες μου. Μέχρι την επόμενη συναυλία πώς θα γεμίσω τις μπαταρίες μου. Ναι, και αυτό, αυτό είναι γιατί το υπάρχουν παραγωγοί και η παραγωγή που εμείς έχουμε προλάβει την εποχή αυτή είναι... Ουσιαστικά συλλέκτε, να το πω έτσι. Ακριβώ. Οπότε αυτή σου η μελέτη. Δεν είναι τυχαίο ότι έχω το... μια από τι μεγαλύτερε στην Ελλάδα. Όχι, βέβαια. Αυτό είναι προσωπική όμως. Θυμάμαι υπήρχαν εποχές το δισκάδικο στα εξάρχεια του Μανάκου. Έκανε ένας δίσκος 140 δραχμές, 200 δραχμές. Είχα λοιπόν 250 δραχμές στην τσέπη για να φάω και λοιπά να περάσω μερικές μέρες και πήγαινε και αγόραζα έναν δίσκο και μετά έτρωγα στραγάλια με νερό για να φουσκώνει το στομάχι. Δεν είχα να φάω. Αλλά ο δίσκος ήταν στο πικάπ και έπαιζε. Αυτή σου η μελέτη και η έρευνα και η αγάπη να ακούς, έτσι. Η αγάπη έτσι, να ακούς είναι πράγμα, πάνω απ' όλα. Η οποία μετά και λόγω επαγγέλματο ροδιοφωνικού που είπαμε, ξέρεις, μεταξελίσσεται σε έρευνα και τα λοιπά και εξειδικεύεται κάπως. Αυτό όμως σου ανοίγει το ρεπερτόριο και το τραγουδιστικό μέρος ασφαλώς, και το μουσικό ερμηνευτικό. Ασφαλώς, ασφαλώς. Εγώ λέω πάντα στους μαθητές μου στο Ω2 το πολύ απλό. Έχεις τον καλύτερο δάσκαλο μέσα στο σπίτι σου. Ποιο είναι ο δάσκαλος. Με τι ακούς μουσική. Παλιά με το pick-up, με το κασετόφωνο, τώρα με το Spotify κλπ. Α, το να ακούς μουσική λύνει το αυτί σου. Εκείνη είναι ο μεγάλος δάσκαλος. Βέβαια, τι αντίληψη θα έχει. Αν έχει μεγάλη αντίληψη, θα σου βγει σε πολύ καλό. Είναι όμω κάτι το οποίο καλλιεργείται κιόλα. Μπορεί να καλλιεργηθεί Α, ασφαλώς, δηλαδή. Ναι, αλλά έχει το έναυσμα. Mm, το είπε και νωρίτερα εσύ. Το έκανε. Το να δίνει την προσοχή σου στο συνολικό μέρο, δηλαδή σε αυτό που παίρνει από ένα εχογράφημα τριών λεπτών. Θα πω εγώ για το τραγούδι. Πώς δηλαδή είναι η γιατί και πώς χρησιμοποιεί ο συνθέτης ή ο ενορχιστρωτής αυτά τα όργανα και πώς συμπληρώνουν το ποιητικό Καλά, κείμενο ή το είναι, τραγούδι. Είναι πιο εξειδικευμένη η ματιά και αυτή. Όμως είναι ωραία άσκηση αυτή. Είναι άσκηση αλλά είναι εξειδικευμένη η ματιά αυτό το, το κάνει κάποιο που γνωρίζει και πως συμπληρωνουν το ποιητικο κειμενο η το τραγουδι ειναι πιο εξειδικευμενη ματια αυτη ομως ειναι ωραια ασκηση αυτη ειναι ασκηση αλλα ειναι εξειδικευμενη ματια αυτο το κανει καποιο που γνωριζει και μουσικη Και να μην γνωρίζει. Και να μην γνωρίζει, δεν τα εξηγεί καλά. Είναι εικόνε. Αυτό ό,τι σου καταγραφεί, Ακριβώς. αλλά αυτό σου δημιουργεί μετά την αισθητική. Η αισθητική είναι αποτέλεσμα πολλών πραγμάτων ναι, και ναι, συνδυασμό. Ένα, μέρος, δηλαδή, ε? ένα μεγάλο μέρο, βέβαια, αφού ασχολείσαι με τη μουσική. Ναι, αλλά είναι και η λογοτεχνία. Είναι τι έχει διαβάσει. Είναι και η ποιήση. Και το θέατρο. Και η ματιά σου στα εικαστικά και στον κινηματογράφο. Ναι. Όλα αυτά είναι η ίδια μήτρα που γεννάει η τέχνη η ίδια. Μαντολίνο παίζει. Τελευταία ξανάρχισα και μελετάω συναυλίες μόνο σου σκοπεύει να κάνει. Μα κάνουμε ε, τώρα μαζί στι... με τον Μανόλη Μανώλη τον Ανδρουλιδάκη, αυτόν τον σπουδαίο μουσικό και κιθαριστή. Ναι. Έχουμε ένα ντουέτο που αυτό παίζει κιθάρα, τραγουδάει. Τραγουδάω, παίζω μαντολίνο, παίζω φλογέρα, σφυρίζω, μιλάμε, κάνουμε ντουέτα. Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα και με τίτλο Πλανόδιη Μουσική. Ταιριάζει με Μουσικέ είναι ο τίτλο τη εκπομπή μου. Πλανόδι ή μουσική. Πλανόδι ε, μουσική που έχει περάσει από το θέατρο και έχει γράψει μουσική και για το θέατρο. Ε. Θα ξαναγράψει, θα ασχοληθεί με αυτό ή όχι. Αυτό μου τύχει. Με μεγάλη μου χαρά. Το θέατρο το λατρεύω. Ξέρετε, λατρεύω πιο πολύ το θέατρο από τον κινηματογράφο και έχω τελειώσει τη μεγάλη του Γιάννου σχολή του Σταυράκου. Ναι. Και έχω δουλέψει ναι. και τρία χρόνια βοηθό του Νίκου Καβουκίδη στα κινηματογραφικά συνεργεία. Βοηθό δεύτερο, τρίτο, δηλαδή το παιδί για όλε τι δουλειέ. Το οποίο μου είχε πει ότι λεγόταν Φερερέ. Πρώτη φορά που φε, το Φερερέ. Φερερέ. Ο Φερερέ. Άλλαζα το σασί με το φιλμ. Έφερνα καφέδε, κουβαλούσα τα φωτιστικά. Σήκωσα αυτό πιο ψηλά. Έλα από εδώ. Έλα τώρα να δει πώ θα το κάνω. Και στο μοντάζ με φώναζε δίπλα του Νίκο, ο Καβουκίδη. Να είναι καλά, να είναι καλά αυτό ο άνθρωπο. Και μου έδειχνε. Βέβαια αυτό το μοντάζ δεν υπάρχει σήμερα με τα ξηραφάκια και όλα αυτά. Τώρα ναι, είναι όλα ναι, ελεκ... ψηφιακά. ψηφιακά. Και πριν από αρκετό καιρό όταν έκανε ο Σταύρος Ξαρχάκος τη συναυλία στο θέατρο Ειρήνης και Φιλίας είδα μετά από χρόνια τον Νίκο τον Καβουκίδη και κλαίγαμε και οι δυο με τον μπαστουνάκι του έτσι γλυκός. Mm. Ένα από τα μεγάλα ονόματα της ιστορίας του ελληνικού κινηματογράφου ε, ο ε, Και είχατε να βρεθείτε καιρό. Ναι. Πώ έγινε, Γιατί εσύ του δασκάλου σου του τιμά. Ναι, τον το Γιώργο ε, Παπαστεφάνου που τα λε παράδειγμα. Τον τα λέμε συνέχεια. Ναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Ε, έτυχε, εντάξει, έτυχε. με τη μουσική. Είχα να τον δω από το 2015, αλλά μιλούσα μετά, επειδή είχα ανακαλύψει μια φωτογραφία με την κόρη του τριών χρονών που μου έστανε μαζί. Τη την έστειλα, έτσι συγκινήθηκε και λοιπά και έπιασα μια επαφή και τον είδα μπροστά μου. Οπότε Κώστα μου εκείνο το παιδί το παλικαράκι των 18 ετών που φεύγει από τη Θεσσαλονίκη και έχει πια πάρει το δρόμο του στην Αθήνα και του ανοίχθηκαν τόσοι δρόμοι σε όλη τη γη, γύρισε σε όλη τη γη σχεδόν με τη μουσική και με μεγάλους μαέστρους, μεγάλες προσωπικότητες και να γνωρίζεις και εκεί άλλο κόσμο, άλλους σπουδαίους. Ε, Ο Κώστας, ε, λοιπόν ε, ε, αυτό. Ε, ε, τι, τι. Λέω ότι η μουσική μεταξίδεψε. Σαλτάριο, καλό. Οπότε αυτό το όνειρό σου ποτέ δεν σε πρόδωσε Το τάιζε, ρε παιδί μου Δηλαδή έκανε τα πάντα γι' αυτό δε, δε, και εσύ Δεν μπορούσε να με προδώσει Μπορεί να πρόδιδα εγώ τη μουσική Αλλά μουσική ποτέ δεν σε προδίδει Έχουν περάσει φορές που λες, Έχω κουραστεί δεν μπορώ να ακούω λίγο τώρα μουσική ούτε Λίγο μη, σιωπή Ούτε ένα δευτερόλεπτο δε. Δε. Γιατί ποιο σου είπε ότι δεν έχει μουσική η σιωπή Έχει την πάυση ναι ασφαλώς Sound of silence. Στο σπίτι τραγουδά στο σπίτι, καμιά φορά ακούω κάτι και συγκινούμε τόσο πολύ με κάτι mm. παίρνω την κιθάρα, το ξαναβάζω παίζω μαζί και δεν είναι ανάγκη να τραγουδήσω πολλέ φορές τραγουδάω. Μια φορά θυμάμαι με την Άρια από τον Ρινάλντο του Χέντελ, το Λάσα και ο Πιάνγκα, το οποίο είναι μια απλή μελωδία, ένα συγκινητικό πράγμα. Είχα τρελαθεί είχα τρελαθεί κυριολεκτικά έπαιρνα την κιθάρα και έπαιζα με συμφωνική και με σοπράνο. Έπαιζα τι συγχωρδίε. Μετά τρελάθηκα, πήρα μια παρτιτούρα και άρχιζα και έγραφα τα. Έκανε μεταγραφή. Ναι, ναι, ναι. Το τραγουδούσε. Το ψιθύριζα, αλλά εντάξει, δεν το ναι, Ναι, αλλά δεν μου απαντά την ερώτηση. Στο σπίτι τραγουδά, λοιπόν. Όχι τόσο πολύ όσο νομίζω. Ε, πε το, μα λες Ξέρεις για το χέρι δεν Όταν, όταν, όταν πρέπει να κάνω πρόβα στον εαυτό μου. Ναι, εντάξει, αυτό είναι η μελέτη σου, ναι. Όμω Εκεί ναι, μπορώ να σου πω και στο ασανσέρ σφυρίζω και στο <laughs> δρόμο σφυρίζω. Θα <laughs> ήθελε <laughs> μα λίγο στο στούντιο. Λοιπόν, Συγγνώμη, δηλαδή. Μα ξέρει τι. Στι χρυσέ εποχέ τη δισκογραφία που διαβάζαμε και τα credits και όλα κτλ. Και όταν βλέπαμε σφύριγμα Κώστα στο Μαίδη, δηλαδή παίζει <laughs> να πηγαίναμε να ακούσουμε κατευθείαν το τραγούδι για αυτό. Το τηλέφωνο που μου γινότανε ήταν πάντα το ίδιο. κοστάκι θα έρθει να σφυρίξει. <laughs> 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 όχι <laughs> Κώστα, Κωστάκι. <laughs> ναι. Όσοι με αγαπάνε, Κωστάκι με φωνάζουν. <laughs> <laughs> Πώ γίνεται το καλό το σφύριγμα, Κώστα, Δηλαδή, τι χρειάζεται. Να είναι τα χείλη σου σε καλή κατάσταση. Καλή κατάσταση τι σημαίνει. Το σφύριγμα βγαίνει από μια μικρή τρύπα. Mm. Όταν ενώνονται τα χείλη, πολλέ φορέ δεν βγαίνει ο ήχο. Mm -hmm. Τι θε να σου σφύριξω τώρα. Ό,τι θε, Κώστα, μου, ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Υπέροχος. Δεν ήταν καθαρό το σφύριγμα μια φορά. Δεν, Δεν πειράζει. Όπω καταλάβατε, έχω εδώ πέρα το μικρό τετράποδο <laughs> που βλέπετε καμιά φορά και στι φωτογραφίε. Είναι λογικό το ότι σφυρίζουμε, α πούμε, στο σκύλο και αμέσω. Αυτή ήταν τόσο νωρί ε, η σκητή. Είχατε καταλάβει. Μπράβο, και σου λέει κάτι γίνεται. Με φωνάζουν τώρα. Πρέπει να κάνω κάτι. <laughs> Κώστα μου, τι είναι η μουσική για σένα. Η ζωή. Τίποτα άλλο. Η ζωή. Η ίδια η ζωή είναι μουσική. Κώστα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Λιγίτσα μου. Που ήρθε και κάναμε αυτή την ε, κουβέντα. Να, καλά. να είσαι καλά πάντα και να τραγουδά και να μα δίνει αυτή την αίσθηση που ότι χαιρόμαστε. Αυτό είναι η ανάταση, νομίζω. Ότι ένα άνθρωπο μπορεί να σε κάνει να σκεφτεί πόσα όμορφα μπορεί να κάνει ένα άνθρωπο και πόσα όταν ένα το κάνει σου δίνει χαρά και το κουράγιο αυτή τη ζωή όταν καμιά φορά σκουραίνει να τη συνεχίζει και να ψάχνεις τα ωραία τη. Γιατί αυτό είναι τέχνη καμιά φορά. Να σου πω και κάτι. Νομίζω πω δεν υπάρχει άνθρωπο στη γη που να μην είναι καλλιτέχνη στον χώρο του. Όλοι. Έτσι. Είναι με στη φύση μα. Έτσι. Κώστα μου είστε πανιδίν. Να είμαστε Σε ευχαριστώ καλά. πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. ευχαριστώ. Musicast με την Όλγα Λασκαράτου. Το αναζητάτε, το βρίσκετε, το ακούτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts και σε όλες τις πλατφόρμες όπου μπορείτε να ακούσετε podcasts. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.